Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, 50 χρόνια η καρδιά μας χτυπά εδώ, γιατί εδώ, σε αυτή την κόκκινη νεανική πολιτεία, βρίσκουν έκφραση τα συναισθήματά μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας, οι ελπίδες μας, ότι την όμορφη κοινωνία που ονειρευόμαστε θα τη χτίσουμε. Τις πιο όμορφες μέρες μας θα τις ζήσουμε. 50 χρόνια εδώ στους διαδρόμους, στις σκηνές, στα στέκια του φεστιβάλ της ΚΝΕ, συναντιούνται τα πιο ελπιδοφόρα και πρωτοπόρα στοιχεία της νεολαίας της πατρίδας μας. Και όχι τυχαία, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ενώνονται κάθε χρόνο οι φωλιές αγώνα και διεκδίκησης, αντίστασης και ανυπακοής από κάθε σημείο της Ελλάδας. Από το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα αμέσως μετά τη μεταπολίτευση στους θυελώδεις μαθητικούς αγώνες της δεκαετίας του 90, στους αγώνες της νέας γενιάς ενάντια στους πολέμους των υπεριαλιστών και τη συμμετοχή της χώρας μας αυτούς, και από εκεί ξανά στους αγώνες των φοιτητών για δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, μέχρι τους αγώνες της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για αξιοπρεπείς μισθούς. Το φεστιβάλ ήταν πάντα εκεί για να δίνει βήμα, χώρο, έκφραση, διέξοδο σε όλους όσοι δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό, σε όλους όσοι ασφικτιούν μέσα σε αυτό το σάπιο σύστημα. Δεν το βάζουν κάτω, δεν συμβιβάζονται, οργανώνονται, αγωνίζονται απέναντι στην αδικία. Και το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του μοναδικού πολιτικού, πολιτιστικού θεσμού. Έχει διασχίσει όλη την πόλη, από το θέατρο Κήπου και το πάρκο Νέας Ελβετίας μέχρι το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη Νέα Παραλία και φυσικά εδώ, στις δυτικές συνοικίες, στις εργατογειτονιές της Θεσσαλονίκης, που έχει γράψει όλη την πιο πρόσφατη ιστορία του. Έχει φιλοξενήσει σημαντικούς ντόπιους καλλιτέχνες, έχει δώσει βήμα σε πολλούς νέους δημιουργούς, έχει σταθεί σταθερά στο πλάι των αγώνων του λαού και της νεολαίας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή δεν είναι τυχαία το μεγαλύτερο πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Έγραψε, γράφει και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία, γιατί οικοδομήθηκε με τα πιο γερά υλικά, αυτά της οργάνωσης, με τη μεθοδικότητα και το σχέδιο, με συζήτηση, πρωτοβουλία, καταμερισμό, προετοιμάζεται για μήνες, προετοιμάζει την επιτυχία και τη συμμετοχή χιλιάδων νέων στις εκδηλώσεις του. Γιατί οικοδομήθηκε με τα υλικά της συλλογικότητας, της συντροφικότητας που αγκαλιάζει κάθε προσπάθεια. Από την προετοιμασία των χώρων του φεστιβάλ, από την ακούραστη εθελοντική εργασία εκατοντάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, μέχρι την ίδια τη λειτουργία του, τη ζωντάνια των σκηνών, των χώρων του, πάντα με ενθουσιασμό για την πραγματική γιορτή των ανυπότακτων, των ασυμβίβαστων με τη σημερινή βαρβαρότητα, με τον μονόδρομο της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Μια γιορτή για όλους και με όλους όσοι συνεχίζουν να περπατούν με το κεφάλι ψηλά.
αλλά και με την μαχητικότητα που χαρακτηρίζει την ΚΝΕ από την ίδρυσή της ακόμα, που επέτρεψε στο φεστιβάλ να μείνει πιστό σε όλα τα ραντεβού του με την νεολαία εδώ και 50 χρόνια, ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε περήφανοι σαν κόμμα, γιατί μπορούμε να πούμε χωρίς ίχνος κομπασμού ότι πράγματι στα 50 χρόνια το φεστιβάλ παρουσιάζεται πιο νέο, πιο δυναμικό, πιο μαζικό από ποτέ. Στέκεται στο ύψος των καιρών του, μεταδίδοντας το πιο νέο καινοτόμο μήνυμα της εποχής μας. Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, εμείς θα τον αλλάξουμε. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Το φεστιβάλ έγραψε, γράφει και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία, γιατί πρώτα απ' όλα έγραψε, γράφει και θα συνεχίζει να γράφει ιστορία το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιστορία, και μάλιστα με μεγάλα γράμματα. Δεν έγραψε το ΚΚΕ μόνο όταν καθοδήγησε την εποποιία της αιαμικής εθνικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στα δύσκολα πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν, αλλά και όταν στάθηκε όρθιο απέναντι στην αντεπαναστατική θύελλα του 1989-1991, όταν εξασφάλιζε την ιστορική του συνέχεια και όταν αντιμετώπιζε κατά μέτωπο και ακύρωνε την οργανωμένη προσπάθεια των οπορτουνιστών να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του, τα σύμβολα, την ιδεολογία του, ακόμα και να το διαλύσουν. Δεν είχαν υπολογίσει ότι οι ιστορικές ρίζες του ΚΚΕ μέσα στο λαό και στην εργατική τάξη είναι πολύ βαθιές, ότι υπήρχε μια γραμμή αίματος και ζωής με τις γενιές του Μεσοπολέμου, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που δημιουργούσε άλλης ποιότητας αντανακλαστικά απέναντι στην προσπάθεια υπονόμευσης, διάλυσης του ΚΚΕ. Το κόμμα μας έμεινε όρθιο, προχώρησε, ενώ όσοι τότε παρουσιάζονταν ως οι φορείς της ανανέωσης, σήμερα τσαλαβουτούν στα νερά του πολιτικού τους ναυαγίου, του ιδεολογικού, πολιτικού και οργανωτικού τους εκφυλισμού. Το ΚΚΕ έγραφε ιστορία όταν η κόκκινη σημαία κατέβαινε από το Κρεμλίνο στη Μόσχα και εκείνο το ιστορικό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη έγραφε «Ελπίδα η πάλι των λαών» και έστελνε μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο κατέβηκε από το Κρεμλίνο, εμείς όμως την κρατάμε ψηλά. Εκατομμύρια κομμουνιστές στον πλανήτη την κρατάνε ψηλά. Αύριο θα υψωθεί από ακόμα περισσότερους. Σύντροφοι, ψηλά τη σημαία! Αυτή την κόκκινη σημαία κρατήσαμε ψηλά και συνεχίσαμε να γράφουμε ιστορία. Όταν σύσσωμα τα επιτελεία του συστήματος προσπαθούσαν να πείσουν το λαό μας, τους άλλους λαούς, ότι η ιστορία της εξέλιξης των κοινωνιών τελείωσε,
ότι η ορμητική καπιταλιστική ανάπτυξη που ακολούθησε εκείνες τις αντεπαναστατικές ανατροπές δήθεν θα οδηγούσε σε ευημερία και ειρήνη τους λαούς. Τα καταφέραμε γιατί δεν επαναπαυτήκαμε. Επεξεργαστήκαμε το πρόγραμμά μας παραπέρα. Μελετήσαμε την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Διαβάσαμε τις σύγχρονες εξελίξεις. Με όπλο την ιδεολογία μας, το μαρξισμό-λενινισμό και με την πεποίθηση ότι τα γεγονότα της εποχής μας είναι αγγελιαφόροι της ανάγκης για μια καινούργια πραγματικότητα που πρέπει να φτιάξουν οι ίδιοι οι λαοί. Για μια νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Γι' αυτό και μπορέσαμε να μελετήσουμε και να απαντήσουμε σε νέα φαινόμενα από την σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης του λαού μας. Γι' αυτό και αναπτύξαμε την ικανότητά μας να προβλέπουμε την τάση των εξελίξεων. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να λογαριάσουμε κόπους και θυσίες, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Κάτι να εμποδίσουμε, κάτι να κερδίσουμε και ταυτόχρονα να φωτίσουμε όλα όσα μπορεί να απολαμβάνει σήμερα ο λαός και η νεολαία που τους τα στερεί το σύστημα του καπιταλιστικού κέρδους και της αισχρής εκμετάλλευσης. Και είμαστε πράγματι περήφανοι, γιατί την τελευταία δεκαετία, μέσα στους σύγχρονους ταξικούς αγώνες, διαπαιδαγωγήθηκε, ατσαλώθηκε μια νέα γενιά κομμουνιστών, νέων αγωνιστών, αντιλαμβανόμενοι πως ό,τι μπορεί να κερδιθεί θα γίνει μόνο με τον ανυποχώρητο αγώνα απέναντι σε κάθε λογής αστική κυβέρνηση, το μεγάλο κεφάλαιο και τις συμμαχίες τους. Κι αν σήμερα η ελπίδα παραμένει ζωντανή, αν σήμερα το λαϊκό κίνημα μπορεί να ανασυντάσσεται δυναμικά, αν η επίθεση του κεφαλαίου δεν περνάει αμαχητή, αν σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την ενίσχυση ενός νέου ελπιδοφόρου ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, είναι γιατί το ΚΚΕ στις κρίσιμες στιγμές και χωρίς να υπολογίσει κανένα κόστος αψήφισε τις ειρήνες της υποταγής. Δεν ταλαντεύτηκε, δεν έκανε βήμα πίσω από τη θέση του. Και η θέση του ΚΚΕ είναι να βρίσκεται και να δυναμώνει εκεί που ζει, εργάζεται η εργατική τάξη, εκεί που μεγαλώνει και μορφώνει τα παιδιά της, για να δυναμώνει η οργάνωση, ο αγώνας, η σύγκρουση με τις αιτίες που δημιουργούν τα αδιέξοδα μέχρι την οριστική ρήξη με αυτό το σύστημα. Εκεί το ΚΚΕ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης εξουσίας που έχει επεξεργαστεί στην κοινωνία που ο λαός ο ίδιος θα κάνει κουμάντο, που θα οργανώνει την παραγωγή για την ικανοποίηση των δικών του σύγχρονων αναγκών. Και αυτό είναι εγγύηση για το παρόν και ανεκτίμητη παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτή η διαχρονική αντοχή του ΚΚΕ αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη και για το ίδιο το φεστιβάλ. Όχι από μόνη της όμως, το δυνάμωμα, η ανάπτυξη της ΚΝΕ στα σχολεία και στα πανεπιστήμια στη συνέχεια, μέσα στους χώρους δουλειάς, ήταν που επέτρεψε το φεστιβάλ χρόνο με το χρόνο να μεγαλώνει και να γίνεται πιο μαζικό, πιο πρωτότυπο, να συνδέεται και να εκφράζει με τον πιο ατόφιο τρόπο
τις αγωνίες και τους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Να μετατρέπονται οι χώροι του σε αυτό που πραγματικά είναι, ένα ανοιχτό παράθυρο στο μέλλον. Και στο μέλλον όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της ανθρωπότητας. Σε αυτή την κοινωνία δηλαδή που οραματιζόμαστε, που παλεύουμε και θα γίνει πραγματικότητα χωρίς εκμετάλλευση τον σοσιαλισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα στο 50ο ραντεβού του φεστιβάλ μας είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι τελικά θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν πληθύνει οι εξελίξεις, τα γεγονότα που μαρτυρούν ότι αυτός ο κόσμος και πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα της εποχής μας, αν σκεφτούμε ορισμένα στοιχεία της, θα καταλάβει ο καθένας και η κάθε μια, και ειδικά η νέα γενιά, γιατί επιμένουμε με επιμονή να το λέμε αυτό, ακόμα και την ώρα που ο καπιταλισμός παρουσιάζεται σαν το τέλος, σαν η ολοκλήρωση του κόσμου. Σκεφτείτε απλά, είναι λογικό από το 2020 μέχρι σήμερα οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο να έχουν διπλασιάσει τις περιουσίες τους, ενώ το ίδιο διάστημα 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να έχουν γίνει φτωχότεροι? Είναι λογικό οι διευθύνοντες σύμβουλοι στην υποτιθέμενη βιτρίνα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αμείβονται 344 φορές περισσότερο από το μέσο εργαζόμενο? Αλλά για να πάμε και στη χώρα μας. Πόσο φυσιολογικό είναι το ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2024, την ώρα που το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 2%, που οι φόροι του ελληνικού λαού απέδωσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που το 75% των ενοικιαστών έχουν απλήρωτους λογαριασμούς και άλλα τέτοια πάμπολα, οι τράπεζες να σημειώνουν κέρδη αυξημένα πάνω από 25%, οι ενεργειακοί όμιλοι πάνω από 770 εκατομμύρια ευρώ και πάει λέγοντας. Είναι λογικό επίσης στην εποχή μας οι εργαζόμενοι και με τη βούλα πλέον να δουλεύουν μέχρι και 13 ώρες, 6 μέρες τη βδομάδα, ενώ 100 και πλέον χρόνια πριν πάλευαν για το 8ωρο και το κατέκτησαν? Δεν είναι λογικό φυσικά. Εξηγείται όμως, γιατί αυτές οι αντιθέσεις γεννιούνται μέσα από την ίδια λειτουργία αυτού του συστήματος. Γεννιούνται μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, της εργασίας τους, μέσα από την αφέμαξη του λαού μας με φόρους που δεν πληρώνουν, που τις επενδύσεις που αυτοί θα πληρώσουν πάλι τις επενδύσεις και τους στόχους του κεφαλαίου. Αυτές οι αντιθέσεις είναι που μεγαλώνουν πίσω από τις φανταχτερές λέξεις τους, όπως ανταγωνιστικότητα, σύγκληση, εξωστρέφεια. Έτσι βαφτίζουν οι καπιταλιστές, βλέπετε, την εκμετάλλευση. Μήπως επίσης είναι λογικό το 2024 να σκοτώνονται, να δολοφονούνται εκατοντάδες χιλιάδες σε μεγάλες πολεμικές εστίες σε διάφορα σημεία της γης? Η όξυνση της σύγκρουσης στα μέτωπα της Ουκρανίας, η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανική κυβέρνηση, μαζί με τα σχέδια της Ρωσίας για κλιμάκωση της δικής της επέμβασης, μόνο νέο λουτρό αίματος μπορούν να γεννήσουν. Πώς είναι δυνατόν
ανθρώπινος νους να μην ανατριχιάζει στις εικόνες που έρχονται καθημερινά από την Παλαιστίνη, από τις δολοφονίες μικρών παιδιών, αμάχων, από τους δολοφόνους του κράτους του Ισραήλ. Και προσέξτε, οι εικόνες αυτές δεν είναι μόνο από τη Γάζα, αλλά και από τη Δυτική Όχθη. Γεγονός που αποκαλύπτει τα πραγματικά σχέδια των Ισραηλινών να ξεμπερδεύουν με τον Παλαιστινιακό λαό, με τη στήριξη βέβαια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης που συνεχίζει να στηρίζει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Το κυνήγι του κέρδους όμως, των νέων αγορών, των σφαιρών επιρροής, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές για την πρωτοκαθεδρία δεν αφήνει περιθώρια για συναισθηματισμούς που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή, στο περιβάλλον ή στην ευημερία των λαών. Οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους είναι αποφασισμένοι να πατήσουν επιπτωμάτων για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους. Είναι στιγνή δολοφόνοι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει κανείς καλά υπόψη. Να το λάβει πρώτα απ' όλα υπόψη ο ελληνικός λαός. Αν σκεφτεί κανείς πόσο μπλεγμένη είναι η χώρα μας σε όλες αυτές τις αντιθέσεις, με ευθύνη της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολύ περισσότερο τώρα που η πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ξεκινήσει. Και δεν περιμέναμε βέβαια να δούμε το μεγαλοτραπεζίτη Ντράγκη να συστήνει επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία. Το έχουμε καταλάβει πως ο κίνδυνος μιας γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης είναι πιο ορατός από ποτέ. Αλλά ας σκεφτούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η εποχή μας είναι εποχή αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος έφτασε από τη χρήση των μηχανών στη βιομηχανική παραγωγή, στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή του δράση, στην καθημερινή ζωή. Όμως γιατί δεν αντιστοιχίζεται αυτή η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας με αναβάθμιση της κάλυψης των κοινωνικών, των λαϊκών αναγκών, αλλά αποτελεί ακόμα πολυτέλεια για λίγους και εκλεκτούς? Δείτε για παράδειγμα, την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής είναι μια πραγματικότητα, η κατάσταση στην υγεία χειροτερεύει διαρκώς με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη από τις ανατιμήσεις έως και 450% σε χιλιάδες φάρμακα, με τεράστια κέρδη για τις φαρμακοβιομηχανίες? Ποια μεγαλύτερη απόδειξη από την επιβάρυνση του λαού μας με επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές για την υγεία εμπόρευμα? Ποια μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα κενά σε γιατρούς είναι 2.000. Η ΜΕΘ παιδών για όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι μόνο 10. Οι κενές οργανικές θέσεις στο μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της περιοχής σχεδόν 200. Κι ας εκνευρίζεται ο Γεωργιάδης από την πραγματικότητα που του την υπενθυμίζουν καθημερινά οι γιατροί όπου πάει, και ας το βάλει καλά στο μυαλό του τους μαχόμενους υγειονομικούς, και εδώ στη Θεσσαλονίκη και παντού θα τους βρίσκει συνεχώς μπροστά του. Και να μην παριστάνει
ότι κάνει και καμιά φοβερή αποκάλυψη όταν ανακαλύπτει μέλη, στελέχη, φίλους του ΚΚΕ ανάμεσά τους. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος και πρώτα απ' όλα το ξέρουν οι νοσοκομιακοί γιατροί που έχουν αποδείξει και έχουν αναδείξει στην πράξη την παράταξη του ΚΚΕ σε πρώτη δύναμη σε πολλά δημόσια νοσοκομεία, στα περισσότερα στην ομοσπονδία τους. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υγεία του λαού μας. Είμαστε αυτοί που σας κάνουν πραγματική αντιπολίτευση και είμαστε παντού. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί όσο ασκείτε αντιλαϊκή, εχθρική για το λαό πολιτική. Χωνέψτε το! Τα ίδια και στην παιδεία. Τα σχολιά άνοιξαν, πάλι με πολλά κενά που οδηγούν μέχρι και σε αδυναμία πραγματοποίησης κατευθύνσεων σε ορισμένα. Πολλά από τα σχολικά κτίρια είναι ακατάλληλα, με τους δήμους να καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αλήθεια, γιατί δεν αξιοποιούνται οι μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για γρήγορη και ασφαλή κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων και υποδομών? Ενώ και όταν ακόμα αυτό γίνεται, πολλά από τα έργα είναι με σδίτ, δηλαδή επί της ουσίας με τα λεφτά του ελληνικού λαού δίνονται φιλέτα στους ιδιώτες. Η πόλη της Θεσσαλονίκης βιώνει επίσης αυτές τις αντιφάσεις και σε έναν ακόμα τομέα που αφορά στα μεγάλα έργα κρίσιμων υποδομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για να μην σταθούμε αναλυτικά σε όλα αυτά που δείχνουν πόσο μεγάλη αναντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στις τεράστιες δυνατότητες και στην αδυναμία κάλυψης κοινωνικών αναγκών, όπως είναι τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας ή η γρήγορη και σωστά μελετημένη κατασκευή σύγχρονων οδικών αξώνων και όχι όπως γίνεται με το flyover. Θα σταθούμε μόνο στο ανέκδοτο που λέγεται Μετρό Θεσσαλονίκης. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Δεν είναι και για πανηγύρια τα εγγένεια μιας γραμμής μετρό 9,5 όλων και όλων χιλιόμετρων, η οποία μάλιστα έκανε να κατασκευαστεί 18 ολόκληρα χρόνια και έχει γίνει βέβαια και το πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως ξέρετε, πανελλαδικά. Δεν είναι και για πανηγυρισμούς το γεγονός ότι εξαιτίας των παλινοδιών όλων των κυβερνήσεων κόστισε επιπλέον άλλο μισό δισεκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό. Για να μην σας πούμε ότι 100 χρόνια πριν, έναν αιώνα και βάλε, τα πρώτα 11 χιλιόμετρα του μετρό της Μόσχας χρειάστηκαν λιγότερο από 4 χρόνια να κατασκευαστούν. Πριν 100 χρόνια αυτό! Λίγο μέτρο λοιπόν δεν βλάπτει, αλλά είναι ακόμα και αυτό μια έκφραση των μεγάλων αντιφάσεων και της αδυναμίας αυτού του συστήματος και των κυβερνήσεών του να λύσουν βασικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού μας. Η εποχή μας λοιπόν, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις που γερνά το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα, κρύβει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα γεννήσουν το νέο. Και στη χώρα μας μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι, γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ότι υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη για να δυναμώνει ακόμα περισσότερο την πάλη του λαού, για να ανοίξει η ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ, όπως έδειξαν
και οι μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις οποίες πρωτοστάτησε, η αλλαγή του αρνητικού συσχετισμού σε πολλά σωματεία, σε συλλόγους, σε ομοσπονδίες, αλλά και στις τελευταίες μεγάλες και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις πέρσι και φέτος. Γι' αυτό και τονίζουμε πράγματι η μόνη ελπίδα για το λαό μας είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι εκφράζει ένα ευρύτερο ρεύμα αμφισβήτησης. Είναι ελπιδοφόρο γιατί γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από λαϊκές νεανικές κινητοποιήσεις, μέσα σε αγώνες σε χώρους δουλειάς. Αγκαλιάζει πλατύτερα πολλούς που μπορεί να ήταν απογοητευμένοι, πολλούς που μπορεί και σήμερα να βρίσκονται εδώ μεταξύ μας για πρώτη φορά. Αυτή η αμφισβήτηση πρέπει να δεθεί πιο γερά με την πρόταση διεξόδου των κομμουνιστών, να μετατραπεί σε συμπέρασμα μέσα από τη συμμετοχή σε αυτούς τους καθημερινούς αγώνες. Δηλαδή μέσα στα μεγάλα συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, στους φορείς του κινήματος, στους συλλόγους των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών, στους φοιτητικούς συλλόγους, παντού όπου οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους συναδέλφους, τους κομμουνιστές, στις διοικήσεις για να αντιπαλέψουν την κυρίαρχη πολιτική. Γιατί μπροστά μας έχουμε μια περίοδο που μαζί με δυσκολίες εμπεριέχει νέες, σημαντικές, μεγάλες δυνατότητες. Τα περιθώρια ελιγμών για την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα στενεύουν κάτω από τους ασφυκτικούς στόχους του εγχώριου κεφαλαίου αλλά και των στρατηγικών του επιλογών. Από τη μια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να θέλει να παρουσιάσει το άσπρο, το μαύρο άσπρο, και παρά την εκλογική της μείωση, προχωράει αποφασιστικά το αντιλαϊκό της έργο. Γιατί η πολιτική των κυβερνήσεων δεν παίρνει εντολές από το λαό, αλλά από τα μεγάλα τους αφεντικά, από τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές που θέλουν επιπλέον ώρες απλήρωτης δουλειάς με μισθούς παγωμένους, επιπλέον πακέτα χρηματοδότησης από τη φορολογία του λαού, επιπλέον φοροαπαλλαγές και δωράκια για τους ίδιους. Από την άλλη, τα κόμματα της ξεφτισμένης, άχρωμης και άοσμης πλέον σοσιαλδημοκρατίας οδήγησαν στην απογοήτευση ακόμα και τους τελευταίους αμετανόητους, αφού πρώτα είχαν στείλει σπίτι τους πολλές χιλιάδες απλούς λαϊκούς ανθρώπους, τίμιους ανθρώπους που κατά καιρούς πίστεψαν σε αυτά τα κόμματα. Οι διεργασίες που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τα reality κακής ποιότητας, που μέχρι και αυτά μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένα μάτσο αρχηγίσκι που τσακώνονται για την καρέκλα, μακριά από τα λαϊκά προβλήματα, και πολύ περισσότεροι αυλικοί τους που σήμερα είναι με τον έναν και αύριο το πρωί προσκολώνται στον άλλον, και βέβαια όταν χρειαστεί όλοι αυτοί διαθέσιμοι για να ψηφίσουν αντιλαϊκά μέτρα, αντιλαϊκές συμφωνίες. Δεν έχουν μάλιστα τσίπα και προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι τσακώνονται για το ποιος θα ρίξει δίθεν το Μητσοτάκι. Γιατί δεν λένε την αλήθεια? Το απαραίτητο συμπλήρωμα του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι. Η σύμπλευσή του σε όλα τα στρατηγικά ζητήματα έχει δώσει αέρα στα πανιά της κυβέρνησης
να ξεδιπλώνει την επίθεσή της απέναντι στο λαό. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις είναι τα πιο χρήσιμα δεκανίκια του συστήματος που σε κάθε εκδοχή τους ξεπλένουν μέρα νύχτα την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυεθνικών, των μονοπωλίων, των λόμπι, των πολέμων, λέγοντας πως η κυβέρνηση μας απομακρύνει δήθεν από αυτή, ενώ το πρόβλημα είναι ότι κάνει η κυβέρνηση ακριβώς το αντίθετο. Προβάλλουν ότι ο καπιταλισμός, παρά τα προβλήματά του, είναι, λένε, το καλύτερο σύστημα που θα μπορούσαμε να ζούμε, πως δεν υπάρχει εναλλακτική τελικά στη βαρβαρότητα, και προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους, την νεολαία, πως μπορούν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εκμεταλλευομένων με αυτές των εκμεταλλευτών τους. Τις έφαγε με το κουτάλι ο λαός αυτές τις απάτες τους. Αλλά πλέον ως εδώ είναι ώρα ο καθένας και η καθεμιά να βγάλει τα συμπεράσματά του, να σκεφτεί, θα συνεχίσουμε σε αυτό τον ίδιο δρόμο, στην ίδια πεπατημένη, ή θα σπάσουμε το φαύλο κύκλο της εναλλαγής, απογοήτευσης και νέων αυταπατών. Μήπως υπάρχει ένας δρόμος που δεν τον έχουμε δοκιμάσει ακόμη, που πολλοί από εσάς ως τώρα δεν τον έχουν ευαδίσει? Ναι, πιστεύουμε ότι υπάρχει. Υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να βαδίσει ειδικά η νέα γενιά και να αλλάξει όλη την πορεία αυτού του τόπου. Είναι ο δρόμος του αγώνα με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ. Εδώ είναι η διέξοδος. Μαζικά χιλιάδες μέσα και πλάι στις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπορούν να αντιπαρατεθούν στο σημερινό δύσκολο συσχετισμό, γιατί κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Τίποτα δεν παραμένει ακλόνητο και αναλύωτο. Ο αργανωμένος αποφασισμένος λαός είναι μια τεράστια δύναμη και η διέξοδος για το λαό δεν βρίσκεται σε κάποια εναλλαγή κυβερνήσεων. Το έργο αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές με πολλά και διαφορετικά κόμματα και χρώματα. Ο καπιταλισμός αυτός δεν εξανθρωπίζεται. Η βαρβαρότητα δεν γιατρεύεται με ασπιρίνες. Γι' αυτό και το φεστιβάλ της ΚΝΕ μεταφέρει το μήνυμά του χρόνο με το χρόνο, ότι επιλέγουμε να βαδίσουμε το δρόμο της ανατροπής αυτού του σάπιου και γερασμένου συστήματος. Παλεύουμε να βαδίσουμε το δρόμο της οικοδόμησης μιας νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς οικονομικές κρίσεις, φτώχεια, πόλεμο. Σε αυτό τον αγώνα έχει θέση κάθε νέος και νέα που βλέπει να του κλέβουν τη ζωή και ψάχνει διέξοδο από αυτά τα διέξοδα του συστήματος. Η πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι πραγματικά σύγχρονη και ρεαλιστική, επειδή προβάλλει τις νέες δυνατότητες που αντικειμενικά δημιουργεί στον 21ο αιώνα η ανάπτυξη της επιστήμης και της κοινωνίας. Παλεύει μαχητικά για να γίνουν αυτές οι δυνατότητες πραγματικότητα για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Το ΚΚΕ είναι το πιο νέο κόμμα με σύγχρονες, επαναστατικές καινοτόμες ιδέες για την ανατροπή του παλιού και γερασμένου σάπιου κόσμου της εκμετάλλευσης. Με τα πιο όμορφα ιδανικά του συλλογικού αγώνα, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της πίστης, στις ανεξάντλητες δυνάμεις της εργατικής τάξης και του λαού μας.
βαδίζοντας αυτό το δρόμο της επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας, μπορούμε να κερδίσουμε μια νέα ζωή, όμορφη και δίκαιη, μια ζωή που πραγματικά αξίζει στην εποχή μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν πρωτάνοιξε τις πύλες του το πρώτο φεστιβάλ στην Αθήνα, στο γήπεδο Ζωγράφου, ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μετατραπόταν αυτό στον πιο δυνατό πολιτικό, πολιτιστικό θεσμό σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα θεσμό που οι στίχοι και τα τραγούδια των χιλιάδων συνθετών, τραγουδιστών, ποιητών, τα χρώματα, οι χαρακές από τα έργα των ζωγράφων, των χαρακτών, ο ιδρώτας των ηθοποιών, η δημιουργικότητα των σκηνοθετών που έχουν τιμήσει και έχουν τιμηθεί από τη συμμετοχή τους στα φεστιβάλ, αποκτούν άλλο νόημα και στίγμα. Γιατί δεν είναι απλά καλλιτεχνικές δημιουργίες που παρουσιάζονται στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά συνδέονται με τα βιώματα του ίδιου του λαού, της νεολαίας. Αποκτούν στο χώρο του φεστιβάλ μια νέα ζωή, γιατί αντανακλούν τις πιο ζωντανές στιγμές στις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων. Ζωντανεύουν εκείνες τις στιγμές που νιώθεις πιο άνθρωπος από ποτέ, γιατί παλεύεις για κάτι πιο μεγάλο, ανώτερο από σένα. Γιατί σε εκείνες τις στιγμές, σε αυτές τις στιγμές, δεν είσαι μόνος. Νιώθεις πιο δυνατός, νιώθεις κομμάτι μιας πανανθρώπινης υπόθεσης. Γιατί τότε νιώθεις πιο ζωντανός από ποτέ, όταν αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη που έχει η συλλογικότητα, η συντροφικότητα, ο κοινός μας αγώνας. Γιατί τότε μεγαλώνει και η πίστη σου σε αυτό που λέγεται άνθρωπος. Γι' αυτό και από αυτά εδώ τα σανίδια της κεντρικής σκηνής του φεστιβάλ, που έχουν τραγουδήσει χιλιάδες καλλιτέχνες, το τραγουδάμε και το φωνάζουμε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή, γιατί είμαστε αγύριστα κεφάλια και θα στέλνουμε πάντα τα χαιρετίσματά μας στην εξουσία τους. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά ότι τίποτα από όσα κάνει ο λαός μας δεν πάει και δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο. Γιατί μας δίνουν δύναμη και ελπίδα τα παιδιά της ΚΝΕ που λένε κάθε μέρα στη ζωή το μέγα ναι. Δεν θα λυγίσουμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε και για τα επόμενα 50 χρόνια του φεστιβάλ, μέχρι τη νίκη για πάντα, μέχρι τα φεστιβάλ μας να πάψουν να είναι απλά μια μικρογραφία των κόκκινων πολιτιών του μέλλοντος και να γίνουν μια μεγάλη γιορτή στις κόκκινες πολιτείες του λαού μας. Και θα τα καταφέρουμε, γιατί είμαστε ακόμα εδώ, ρίχνοντας κόκκινο στη νύχτα. Κοιτάξτε πίσω σας, τη ΓΝΕ, τα συνθήματά, τις κόκκινες φλόγες που ανάβουν και δείχνουν το μέλλον. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Να συνεχίσουμε καλή διασκέδαση απόψε και από αύριο στο μετερίζι των αγώνων μπροστά. Γεια σας.